Διεθνής δυσφήμιση για την Ελλάδα η κατάσταση στη Μόρια. Η χολιγουντιανή ηθοποιός Κέιτι Χόλμς καταγγέλει τις εικόνες ντροπής μόλις μία εβδομάδα μετά την επίσκεψή της στη Λέσβο. Ήταν μόλις πριν μερικές ημέρες όταν η Κέιτι Χόλμς έμπαινε μαζί με την κόρη της στην αποθήκη ψυχών της Μόριας. Η πρώτη εικόνα που αντίκρισε ήταν χιλιάδες ανθρώπους πίσω από τα σειρματοπλέγματα να καρτερούν ένα άγνωστο αύριο. Μαμάδες με τα μωρά τους μέσα στην υγρασία και νεαρούς δεμένους με επίδεσμο από τις απόπειρες αυτοκτονίας. That was originally built for about 3,000, now has about 8,000. Το πρόβλημα είναι ότι φεύγουν 10 και έρχονται 30. Και δυστυχώς αυτό τώρα θα επιδεινωθεί όσο ο καιρός φτιάχνει. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια οι συνθήκες να γίνουν όσο το δυνατόν ανθρώπινες. Οι νύχτες έχουν γίνει ακόμη πιο μαρτυρικές στη Μόρια, με την πορνεία και το εμπόριο ναρκωτικών να είναι καθημερινότητα. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον καταβλισμό όταν με την απειλή μαχαιριών πήραν το κινητό και το πορτοφόλι ενός 35χρονου αλλοδαπού. Μέσα στο απόλυτο χάος, η χολιγουντιανή ηθοποιός Κέιτι Χόλμς συγκινήθηκε από την αυτοθυσία κάποιων Ελλήνων και όχι μόνο εθελοντών. I felt very fortunate to meet the people that I did meet and to see how many people are dedicating their lives to helping.